Φίλος και πρεσβευτής της Κρήτης στο εξωτερικό είναι ο Γάλλος καθηγητής Jean-Claude Svendemann, ο οποίος εκφράζει την αγάπη του για την Κρήτη, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Έρχεται στο νησί μας ένα εξάμηνο επί 40 χρόνια με συμπατριώτες του και δηλώνει ότι νιώθει κριτικός. Ναι, αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη. Είναι όπως είναι η ζωή μου είναι εδώ. Οπότε συνέχεια από Γαλλία Κρήτη, Γαλλία Κρήτη. Ναι, συνέχεια κάθε χρόνο. Και όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι, από καμιά φορά από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Ο κύριος Svendemann έχει ιδρύσει τον σύλλογο με την επωνυμία Αλσατία Κρήτη που αριθμεί 1500 μέλη, ενώ τα τελευταία χρόνια έκτισε το δικό του σπίτι στη Μεσαρά. Είμαστε 1500 άτομα μέλη στο σύλλογο και με αυτό το σύλλογο κάναμε αδερφοποίηση καβούση με ένα κοριό στην Αλζατία, κοντά στο Στρασβούργο. Αλζάς Κρέτ, Αλζατία Κρήτη. Φιλόλογος ήμουνα και για αρχαιοελληνικά, λατινικά και γαλλικά. Έχουμε σπίτι με τη γυναίκα μου, έχουμε σπίτι στη Μεσαρά, στο Σίβα στη Μεσαρά. Και καμιά φορά έχω γκρουπ, πάμε στο Σεπτέμβρη, θα κάνουμε, έχω ένα πρόγραμμα για τα μοναστήρια της Εκκλησίας της Κρήτης για 10 μέρες και μετά έχω ένα άλλο πρόγραμμα στο Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβριου. Έπαιξαν στα βουνά, στις κορύφες της Κρήτης, ναι, ορειβατικό, πάμε στα Γανιά, στα Σφακιά. Ο ίδιος φιλοξενεί ομάδες επιχειρηματιών και εκπαιδευτικών σε θεματικές επισκέψεις που οργανώνει, ενώ τα τελευταία χρόνια συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός βοτανικού μονοπατιού στο Καβούσι Ιεράπετρας, με στόχο την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Είναι πάλι ο μονοπάτι και δίπλα στο μονοπάτι έχει ένα κανάλι με πολύ νερό και έχει πολλά διαφορετικά βότανα. Και πόσα βότανα έχει? Έχει περίπου 80 βότανα. Ναι. Και όταν το είδα αυτό το κανάλι και τα βότανα, από 10 χρόνια πρέπει να κάνουμε κάτι, να κάνουμε ένα βοτανικό μονοπάτι. Τώρα θα βάλουμε 48 ταμπέλες το χειμώνα και θα ανοίξουμε το μονοπάτι του χρόνου την άνοιξη. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, το Καβούσι έχει αδελφοποιηθεί με κοινότητα κοντά στο Στρασβούργο. Λόγω της αδελφοποίησης, τόνοι κριτικών προϊόντων από την περιοχή του Καβουσίου εξάγονται κάθε χρόνο στην Αλσατία για τα μέλη του Συλλόγου. Ελαιόλαδο, μέλι, παξιμάδι, ρίγανη, γλυκά και άλλα προϊόντα της κριτικής γης φτάνουν κάθε χρόνο σε γαλλικά τραπέζια. Στους φίλους που στο Καβούσι είναι 4-5 εστιατόρια. Ναι. Πάμε και μαζεύουμε τα βότανα το πρωί, όταν έχει ακόμα, ναι, και κάνουμε το μάθημα και μετά τρώμε μαζί. Μ' αρέσει τόσο πολύ, όλο μ' αρέσει, τα βουνά, οι άνθρωποι, την ιστορία. Εξίσου σημαντική είναι και η ενίσχυση κοινωνικών δομών του νησιού με οικονομικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό στο πλαίσιο της αλληλεγγύης του Συλλόγου, με τον κύριο Svendemann να ανακοινώνει πρόσφατα στον Περιφερειάρχη Κρήτης ότι θα παραδώσει στο Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου ιατρικό εξοπλισμό αξίας 4.000 ευρώ.